Στη Θεσσαλονίκη είχαμε ακόμη ένα αιματηρό επεισόδιο, ουσιαστικά πυροβολισμούς μέσα στη μέση του δρόμου, τουλάχιστον τρεις, και διαβάζω, Χρήστο, για 6 δράστες. Τι πληροφορίες έχουμε? Σε ένα ιδιαίτερα πολυσύχναστο σημείο, Νεάπολη, αλλά είναι στα όρια της Νεάπολης με το κέντρο της Θεσσαλονίκης, στη διασταύρωση των οδών Χατζούδη με Ελευθερίου Βενιζέλου. Εδώ ξεκίνησαν όλα, σε αυτό εδώ το σημείο βλέπετε κι εσείς τον κόσμο που περνά. Βέβαια ήταν λίγο πριν τα μεσάνυχτα, δεν είχε τόσο κίνηση. Εδώ λοιπόν 6 άτομα φέρεται να επιτέθηκαν σε έναν άνθρωπο, αυτός που τραυματίστηκε, έναν αλλοδαπό, να τον χτυπούν αρχικά. Και αφού αυτό στράπηκε σε φυγή, σε αυτό εδώ το σημείο, ενώ προσπαθούσε να ξεφύγει, να δέχεται 3 πυροβολισμούς στο θώρακα και στο πάνω μέρος του σώματός του. Ο άντρας, παρά τα τραύματά του, συνέχισε να περπατά από εδώ που το πεζοδρόμιο, βγαίνοντας στην οδό Βενιζέλου με όσες δυνάμεις είχε. Και από εδώ θα δείτε, πέρασε μπροστά από εδώ, από το συγκεκριμένο καφέ, το οποίο ήταν ανοιχτό, υπήρχε και κόσμος, έντρομοι πελάτες τον είδαν εμόφρυκτο να κατεβαίνει αυτά τα σκαλιά που μόλις κατεβήκαμε εμείς, να γυρίζει αριστερά στην οδό Βενιζέλου και να φτάνει στο τέρμα της. Από εδώ είναι περίπου 300 μέτρα η απόσταση, εκεί υπάρχει ένα πρατήριο υγρών καυσίμων, εκεί αναζήτησε βοήθεια, εκεί απευθύνθηκε στον υπάλληλο ζητώντας ασθενοφόρο. Πριν προλάβει ο συγκεκριμένος υπάλληλος να καλέσει ασθενοφόρο διερχόμενο, που ενδεχομένως να είχε ειδοποιηθεί από κάποιον περαστικό, γιατί όλοι άκουσαν τους πυροβολισμούς και πήραν τηλέφωνο, έφτασε λοιπόν, τον παρέλαβε, βαριά τραυματία, είναι σε κρίσιμη κατάσταση, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου και νοσηλεύεται, ενώ για τα λίγα λεπτά που περίμενε μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο, όπως μας είπαν οι υπεύθυνοι, βρήκε καταφύγιο, ήταν τόσο τρομαγμένος, σε ένα μικρό δωματιάκι, φοβούμενος ότι οι δράστες θα τον αναζητήσουν και εκεί, για να τον ακριβώς, για να τον σκοτώσουν. Χρήστο, όπως αντιλαμβάνεστε, το γνωρίζουμε. Αν ήταν ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών, ήταν μια ενέδρα θανάτου. Δεν αποκλείεται, Χρύσανθε, αυτό. Το σίγουρο είναι ότι ο άνθρωπος, το θύμα είναι αλλοδαπός. Δεν αποκλείεται ακόμη και να συνδέεται με το περιστατικό που είχαμε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ακριβώς την προηγούμενη νύχτα. Αν μιλάμε για ένα ενδεχόμενο που μπορεί να επιβεβαιωθεί, μιλάμε ότι έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη, με πραγματικά απρόβλεπτα και τρομακτικά ενδεχομένως. Δηλαδή, Χρήστο, δεν αποκλείεται το υπόθεση που ασχοληθήκαμε χθες με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης να συνδέεται με την σημερινή και να έχει ξεκινήσει ένας κύκλος αίματος στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή. Και ήθελα να σε ρωτήσω αν από το οπτικό υλικό, αν έχει συλλέξει η αστυνομία κάμερες, αν υπάρχουν κάποια στοιχεία για τους δράστες, αν έχει ξεκινήσει κάποιο ανθρωποκυνηγητό. Αμέσως μετά το περιστατικό έγιναν κάποιες προσαγωγές, ωστόσο δεν προέκυψε κάτι για τα άτομα που προσήχθησαν στην περιοχή. Φαίνεται ότι οι δράστες τράπηκαν σε φυγή. Στο σημείο εδώ στη γωνία, στο καφέ που δείξαμε, υπάρχουν κάμερες, ωστόσο τώρα είναι το κλιμάκιο της αστυνομίας που παίρνει το υλικό για να το δει καλύτερα. Στο σημείο που ξεκίνησε η επίθεση δεν καλύπτεται από κάμερες, είναι μια γέφυρα χωρίς καταστήματα, σαν ένα μικρό παρκάκι. Ωστόσο σίγουρα θα υπάρχουν πέριξ της περιοχής και άλλα καταστήματα που διαθέτουν κλειστά κυκλώματα. Μιλάμε για κεντρικό άλλωστε σημείο, και αυτό ίσως είναι, Χρήσανθε, αυτό που τρομάζει περισσότερο, ότι κάποιοι δεν διστάζουν σε πολυσύχναστα σημεία, ακόμη για να λύσουν τις διαφορές τους, να βγάλουν όπλο, να πυροβολήσουν εναντίον κάποιων που έχουν διαφορές, με κίνδυνο να τραυματιστούν άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με όλες αυτές τις υποθέσεις. Μάλιστα. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ για όλες τις πληροφορίες.
Πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας. Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές. Και καλό καλοκαίρι. Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.